Όσον αφορά το θέμα της Θείας Κοινωνίας, είναι μια συνεχής ένταση γενικότερα της εκφράσεως εκ μέρους της Εκκλησίας μας στο θέμα αυτό. Και θα πρέπει ίσως εκείνοι οι οποίοι ομιλούν εναντίον αυτού του πράγματος να σκεφτούν και να έχουν υπόψη τους πάντοτε ότι δεν πρέπει να τα τοποθετούν όλα τα πράγματα σε ένα ίδιο επίπεδο με όλα τα άλλα. Όταν δηλαδή υπάρχει μία υπόθεση πίστεως εκατομμυρίων σε όλη την γη, τα οποία πιστεύουν στον Χριστό, δεν μπορούν ελάχιστες απόψεις να εκκρεμούν γενικότερα μέσα σε φαντασίωση, η οποία αποβλέπει κυρίως σε μία, κατά τη γνώμη τους, επίθεση εναντίον των πραγμάτων της πίστεως στον Χριστό. Έχουμε πει και άλλες φορές αυτό το πράγμα και το έχουμε εντάξει γενικότερα στην όλη περίοδο αυτή μέσα στην οποία ζούμε και περνάμε και θεωρούμε γενικότερα ότι ο ίδιος μας ο λαός, ο χριστιανικός μας λαός, ο ορθόδοξος χριστιανικός λαός έχει επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα με αποτέλεσμα μόλις δόθηκε αυτή η ελευθερία γενικότερα στη μετοχή των μυστηρίων και της Θείας Ευχαριστίας, απέδειξε ότι δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ούτε με τον τρόπο μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας, ούτε με την πίστη του στον Χριστό, ούτε με άλλα θέματα τα οποία τέλος πάντων άπτονται γενικότερα στα ιερά και τα όσια. Έχει μεγάλη σημασία επίσης να πούμε ότι η όλη αυτή περίοδος είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη για τις ψυχές μας. Είμαστε σε μια διάθεση ανοχής, σε μία διάθεση υπομονής, σε μία διάθεση αγαπητικής προσφοράς προς τους ανθρώπους. Και επειδή μέσα στους χριστιανούς μας και μέσα στους ανθρώπους γενικότερα, οι οποίοι αγαπάν τον Χριστό, δεν υπάρχει ένα ίσο επίπεδο σε σχέση με αυτά τα οποία αισθάνονται όπως τα αισθάνονται ο καθένας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πάντοτε με την Θεία Οικονομία βασιζόμαστε στο πρόσωπο γενικότερα του Χριστού μας. Πώς αντιμετώπισε ο Χριστός τόσους ανθρώπους που πλησίασαν σε Αυτόν, εκεί που χρειάστηκε μίλησε, εκεί που χρειάστηκε εκφράστηκε, εκεί που χρειάστηκε θαυματούργησε, αλλά και εκεί που κυρίως χρειάστηκε αναστήθηκε. Αυτό λοιπόν το μήνυμα της Αναστάσεως το οποίο βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, και το μήνυμα της Θείας Αναλήψεως και της Αγίας Πεντηκοστής είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μας καθοδηγεί και να μας ενθουσιάζει, δηλαδή να μας τοποθετεί μέσα στην ψυχή μας το μήνυμα της σωτηρίας. Σεβασμιότατε, από πού ονομάζεται κάνατε για άλλη μια φορά αναφορά στη γιόγκα? Γιατί ακριβώς γράφτηκαν αρκετά πράγματα και ήταν και μια προηγουμένη σχέση την οποία είχαμε στην Επιτροπή επί των Αιρέσεων. Και επειδή ακριβώς μας έδωσαν τις απόψεις τους και τις θεολογικές τους βάσεις. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εκφραστήκαμε όπως αναφέρονται τα πράγματα πάνω στο σχετικό δελτίο. Δηλαδή υπήρχε αυτή που ήταν εγκλωβισμένο στο σπίτι, είχε ασχοληθεί με τη γιόγκα? Αυτό ίσως επειδή φαίνονταν κάπως δηλαδή, αλλά είναι σαφέστατο ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια που γίνεται από κάποια κέντρα έχει την αίσθηση ότι είναι απλώς μια γυμναστική. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι σαφέστατο ότι δεν είναι γυμναστική. Οι επιλογές του καθενός είναι επιλογές του καθενός και ελεύθερες. Δεν μπορούμε εμείς να του πούμε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Ο καθένας έχει υπόσταση, έχει σκέψη, έχει θέληση και προπαντός έχει νουν. Ευχαριστούμε. Αναφορικά τώρα με τον Αρχιεπίσκοπο της Αμερικής. Ας αυτό το θέμα δεν μπορούμε να... Ήδη έχετε την επιστολή του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίος πραγματικά στην υπόθεση αυτή δηλώνει και ο ίδιος ότι τα ιερά σεβάσματα είναι εκείνα τα οποία μας καθοδηγούν και μας συνέχουν. Αναφορικά με τη χωρητικότητα των νόμων, με τον αριθμό πιστών ουσιαστικά που αυξάνεται. Εγώ θα σας πω σε σχέση με την Μητρόπολη στην οποία βρίσκομαι, Φιλίππωνε, Απόλλωνος και Θάσου, κανένα πρόβλημα δεν είχαμε. Οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε μια διαδικασία επικοινωνίας σωστής, όπως ακριβώς πρέπει και εκφράζεται. Κυρίως όμως αυτά τα πράγματα θα πρέπει να ρωτάτε τους ανθρώπους, τους πιστούς μας δηλαδή. Ξάνεται ο αριθμός, αν είναι κάτι, ένα δείγμα καλύτερο. Ναι, θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς γενικότερα μέσα στην Εκκλησία ούτε είμαστε εκφραστές εφαρμογής μέτρων,
με την έννοια του να λέμε εσύ φύγει από εδώ και πάνε από εκεί. Τότε ο Χριστός θα μας καταδικάσει αυτόματα. Το αίσθημα της ατομικής ευθύνης του καθενός είναι εκείνο το οποίο βαδίζει και συμβαδίζει γενικότερα με τη ζωή μας. Δεν μπορούμε σε κάποιον ο οποίος φερειπίν θέλει να φοράει μάσκα να του πούμε βγάλε τη μάσκα, δεν πιστεύεις, ή σε κάποιον ο οποίος δεν φοράει τη μάσκα, βάλε γρήγορα τη μάσκα. Δεν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία της επιβολής κατά κάποιο τρόπο της αυστηρότητος πάνω στους ανθρώπους μας. Χρειάζεται μία σύνεση, μία ηρεμία και μία γαλήνη. Είναι γεγονός βέβαια, και αυτό μπορεί να εκφραστεί, ότι γενικότερα για τους ναούς, για τους οίκους λατρείας δόθηκε μία ιδιαίτερη κατά κάποιο τρόπο σημασία και προσοχή εκ μέρους πολλών. Τι εννοείτε? Εννοώ δηλαδή ότι ασχολήθηκαν πάρα πολύ με άλλα θέματα τα οποία είχαν σχέση και με συνωστισμούς και με οποιαδήποτε πράγματα, τα αφήσαμε κατά κάποιο τρόπο έτσι ελεύθερα να τρέχουν. Αδικήθηκε εννοείται το θέμα. Δεν αδικείται ο Χριστός ποτέ. Ο Χριστός δεν αδικείται ποτέ. Εμείς τον αδικούμε σαν άνθρωποι και σαν κληρικοί και σαν πιστοί. Για το θέμα αυτό της αδικίας που λέτε δηλαδή, όσο και εμείς να εκφραζόμαστε σε μια διάθεση αδικίας, ο Χριστός δεν προσβάλλεται. Ο Χριστός είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και η θεότητα δεν προσβάλλεται από αυτήν την έννοια της προδοσίας. Έχετε μια πικρία, αυτό εννοώ, ότι έχετε μια πικρία. Αυτό το βλέπετε στο πρόσωπό μου πάντοτε, τόσες φορές που σας μιλάω.